εξειδικευμένη ομάδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων καθημερινά δίνει μάχη με τη φθοροποιό δύναμη του χρόνου. Το Συνεργείο Συντήρησης Ψηφιδωτών απαρτίζεται από 5 άτομα και είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των ψηφιδωτών σε ολόκληρο το νησί. Λοιπόν, στην Κύπρο υπάρχουν γύρω στα 270 ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία καλύπτουν μια έκταση περισσότερη των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Το έργο που καλούνται να επιτελέσουν τιτάνιο. Η Κύπρος, παρά το μικρό μεγεθός της, διαθέτει τεράστια όγκο ψηφιδωτών, ορισμένα εκ των οποίων αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε ολόκληρος όγκος των ψηφιδωτών του νησιού, μελετήθηκαν οι ψηφίδες και το κονίαμα του κάθε ενός ξεχωριστά για να επιλεγεί σωστή διαδικασία συντήρησης. Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται πλέον σε βάση δεδομένων. Και αφού γίνει η συντήρηση, τότε τεκμηριώνονται όλες οι εργασίες σχεδιαστικά, φωτογραφικά και με μια αναφορά η οποία αποτελεί τον κύριο φάκελο του κάθε ψηφιδωτού ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα αν οι επεμβάσεις συντήρησης ήταν αποτελεσματικές και αν είναι αναποτελεσματικές, τότε να επιλέξουμε νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που παρουσίαζε το ψηφιδωτό. Ορισμένα ψηφιδωτά προστατεύονται με στέγαστρα ή καλύπτονται με χώμα. Οι μόνιμες καταχώσεις γίνονται σε ψηφιδωτά τα οποία δεν είναι επισκέψιμα. Λοιπόν, και έχει αναπτυχθεί μια μεθοδολογία η οποία έχει ελεγχθεί και είναι αποτελεσματική. Ενώ όσον αφορά τις περιοδικές καταχώσεις, γίνονται καταχώσεις σε ψηφιδωτά τα οποία είναι επισκέψιμα και υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να τα δει. Γίνεται η κάλυψη τον Νοέμβριο, κάθε χρόνο τον Νοέμβριο, και γίνεται η αποκάλυψή του τον Απρίλιο. Τα ψηφιδωτά καθαρίζονται μία φορά τον χρόνο, ενώ όταν παρουσιάζονται προβλήματα ανάμεσα στις συντηρήσεις γίνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σε αρχαιολογικούς χώρους όπως είναι η Νέα Πάφος, που έχουν μία μέση επισκεψιμότητα 1.000 άτομα την ημέρα, λοιπόν αντιλαμβάνεστε πόσα προβλήματα μπορούν να προκληθούν στον αρχαιολογικό χώρο, στα κατάλοιπα και στα ψηφιδωτά δάπεδα. Παράλληλα, στην αποθήκη του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη Νέα Πάφο φυλάσσονται σπαράγματα ψηφιδωτών από διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου που χρειάστηκε να ανασηκωθούν και να σωθούν. Σημειώνεται ότι παλαιότερα δεν δινόταν ιδέουσα προσοχή στα ψηφιδωτά με γεωμετρικά μοτίβα, όπως σε αυτά με τις παραστάσεις.